Καλησπέρα από το Επιτραπέζουμε και την Κάισα Πειρά που μας φιλοξενεί για άλλη μια φορά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα How to Play βίντεο. Σήμερα θα δείξουμε το Copenhagen, το οποίο είναι ένα καινούριο παιχνίδι tile placement, Tetris style. Το παιχνίδι είναι γενικά πάρα πολύ απλό, παίζει από 2 έως 4 παίχτες. Και ο βασικός μηχανισμός είναι ότι αποκτούμε κάρτες, τις οποίες μετά ξοδεύουμε για να αποκτήσουμε πλακίδια, τα οποία τοποθετούμε στο ταμπλό μας. Έχουμε το setup εδώ το αρχικό, οι καρτούλες ανοίγουν εδώ στο λιμάνι της Κοπενχάγης, που οτίθεται αυτό είναι το story. Θέλουμε να φτιάξουμε τις προσώψεις των κτηρίων του λιμανιού της Κοπενχάγης, το οποίο είναι διάσημο για τα πολύχρωμα κτηριά του. Κάθε παίχτης παίρνει κάποιες κάρτες στο χέρι του για το αρχικό setup, 2, 3 ή 4 ανάλογα αν παίζει πρώτος, δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος. Και στο γύρο του, καθώς και ένα ειδικό πλακίδιο το οποίο θα το εξηγήσουμε σε λίγο. Κάθε παίχτης στο γύρο του έχει 2 βασικές επιλογές. Η μία επιλογή είναι να πάρει 2 κάρτες από το λιμάνι, 2 διπλανές κάρτες, 2 οποιασδήποτε διπλανές κάρτες. Αυτές εδώ δεν θεωρούνται διπλανές, αλλά θέλω μπορώ να πάρω παραδείγματος χάρη αυτές τις 2 ή να πάρω αυτές τις 2. Και κατευθείαν να τις καγεμίσουμε. Η άλλη επιλογή που έχω είναι να δώσω κάρτες, να ξεσκαρτάρω κάρτες και να πάρω αντιστοίχου χρώματος πλακίδια. Αν θέλω να πάρω ένα πράσινο πλακίδιο που πιάνει 2 τετραγωνάκια, πρέπει να δώσω 2 πράσινες κάρτες. Αντίστοιχα, αν θέλω ένα πράσινο πλακίδιο που πιάνει 3 τετραγωνάκια, πρέπει να δώσω 3 πράσινες κάρτες. Με το πάρω λοιπόν, πρέπει να το τοποθετήσω κατευθείαν στο ταμπλό μου. Άρα, συγγνώμη, το λέει, η εικονογράφηση στις κάρτες δεν έχει σημασία, ε? Όχι. Η εικονογράφηση απλά σου δείχνει τα αντίστοιχου χρώματος πλακίδια, να θυμάσαι περίπου τι είναι, για να διευκολύνει. Okay. Με το πάρω λοιπόν το οποιοδήποτε πλακίδιό μου, πρέπει να το τοποθετήσω με το βασικό κανόνα που έχει το Tetris. Ή πρέπει να φτάσει και να κουμπίσει τελείως κάτω στην τελική γραμμή της βάσης, με οποιοδήποτε τρόπο θέλω εγώ, μπορώ να το περιστρέψω. Εντάξει. Σαν να το ρίχνω από πάνω δηλαδή. Ναι, όπως παίζει το Tetris κανονικά. Ή μπορεί να μείνει έτσι, όπως πάλι παίζαμε το Tetris, αρκεί να στηρίζεται έστω και ένα τετραγωνάκι του σε ένα άλλο πλακίδιο. Κλασικά όπως παίζει το Tetris. Εννοείται ότι δεν μπορούν τα πλακίδια να βγαίνουν έξω από το ταμπλό ή να μπαίνουν διαγώνια κτλ. Δεν μπορούν να βάλουν. Εννοείται ότι αν έρθει εδώ πέρα, το επόμενο πλακίδιο, ναι, μπορεί αν ήταν αρθεί να μπει και να κολλήσει εδώ. Στο Tetris είναι δύσκολο. Εντάξει. Τι, στο Tetris είναι δύσκολο. Πρέπει να κάνει γραμμή. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Οκ, νομίζω αυτό είναι ο βασικός μηχανισμός όλου του παιχνιδιού. Έτσι παίζω σε κάθε γύρο. Άρα ή παίρνω κάρτες ή δίνω κάρτες προκειμένου να πάρω πλακίδια. Τώρα, είπαμε ότι κάθε πλακίδιο χωρίζεται σε τετραγωνάκια και πρέπει να δώσω τόσες κάρτες. Όμως, αν ένα πλακίδιο καινούριο που τοποθετώ είναι διπλανό. Όχι διαγώνια, διπλανό, σε ένα ιδίου χρώματος προηγούμενο πλακίδιο, τότε δίνω μία κάρτα λιγότερη για να το αποκτήσω. Δηλαδή, αν είχα αυτό εδώ το πλακίδιο και θέλω να πάρω αυτό εδώ πέρα, θα χρειαζόταν να δώσω μόνο μία πράσινη κάρτα για να το πάρω και να το τοποθετήσω. Από τη στιγμή που θα μπει δίπλα σε ένα διπλανό. Ένα έκπτωση για κάθε διπλανό, δηλαδή. Ένα έκπτωση γενικότερα. Οκ. Okay. Τώρα, επίσης το παιχνίδι μου δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσω και κάποια ειδικά πλακίδια, τα οποία θα εξηγήσουμε τώρα πώς αποκτούνται. Στην αρχή του παιχνιδιού, ο καθένας έχει ένα ειδικό πλακίδιο το οποίο του επιτρέπει στο γύρο του αντί να πάρει 2 διπλανές κάρτες, να πάρει 2 οποιασδήποτε από τις 7 κάρτες θέλει εδώ πέρα. Okay. Με το που χρησιμοποιήσω το πλακίδιο αυτό ή οποιοδήποτε άλλο πλακίδιο, το γυρίζω από την άλλη πλευρά που δείχνει ότι το έχω χρησιμοποιήσει και δεν μπορώ να το ξαναχρησιμοποιήσω. Okay. Yeah. Τώρα, τα υπόλοιπα πλακίδια εδώ πέρα που είναι 4 διαφορετικά και μπορώ να πάρω ένα από το καθένα, μπορώ να τα πάρω ως εξής. Τη στιγμή, βλέπετε εδώ πέρα στο ταμπλό μου, υπάρχουν κάποια τετραγωνάκια τα οποία έχουν ένα. Ωραίο, ένα σύμβολο και κάποιες γραμμές οι οποίες αντίστοιχα συνδέονται με αντίστοιχο σύμβολο. Μόλις στο γύρο μου σκεπάσω ένα τέτοιο τετραγωνάκι ή μόλις ολοκληρωθεί ολόκληρη γραμμή η οποία συνδέεται, ναι, αντιστοιχεί σε αυτό, τότε μπορώ να κάνω μία από τις τρεις επιλογές. Η μία είναι να πάρω ένα τέτοιο μονό πλακίδιο με παράθυρο και να το τοποθετήσω επί τόπου. Ποιο, δείξε μας λίγο πάλι. Εδώ. Βάλω το κάτω γιατί γυαλίζει. Ναι. Α, αυτά τα μονά. Ναι, μπορώ να πάρω ένα μονό και να το τοποθετήσω επί τόπου στο ταμπλό μου. Η δεύτερη επιλογή που έχω είναι να διαλέξω ένα από τα 4 έξτρα πλακίδια. Τα μπες, έτσι. Ναι. Και η τρίτη επιλογή μου είναι τα χρησιμοποιημένα πλακίδια που έχω. Ας πούμε ότι εγώ είχα ήδη χρησιμοποιήσει 2 πλακίδια, να τα ξαναγυρίσω στην ενεργή πλευρά για να μπορώ να τα ξαναχρησιμοποιήσω συνέχεια. Α, refresh, okay. Τα πλακίδια είναι πάρα πολύ απλά και εύκολα. Αυτό εδώ πέρα μου επιτρέπει να κάνω ένα χρώμα καρτών, ό,τι άλλο θέλω, σαν μπαλαντέρ. Π.χ. θέλω να δώσω 4 πράσινες κάρτες και έχω 2 πράσινες και 2 κόκκινες. Κάνει τις 2 κόκκινες κάρτες. Εδώ να το δείξουμε κιόλας. Πάρα πολύ ωραία. Αν λοιπόν εγώ ήθελα να δώσω
τέσσερις κόκκινες κάρτες παραδείγματος χάρη, αλλά είχα δύο κόκκινες και δύο πράσινες. Με αυτό εδώ το πλακίδιο, ενός χρώματος κάρτες, θεωρούνται ότι είναι κάποιο άλλο χρώμα. Εντάξει, τις μετατρέπει σε ένα άλλο χρώμα. Αν έχεις μο μπλε, ας πούμε, δεν μπορείς να το. Κάνει μόνο ένα χρώμα το μετατρέπει σε ένα άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί να δώσει τρεις κάρτες ό,τι να είναι και να γίνουν και τρεις κόκκινες. Εντάξει. Το δεύτερο πλακίδιο που μπορώ να πάρω είναι αυτό εδώ πέρα, που μου επιτρέπει να πάρω μία κάρτα ακόμα. Από στο γύρο μου, στη βασική μου ενέργεια, η οποία από, λιμάνι. Από το λιμάνι, ναι, η οποία δεν χρειάζεται κιόλας να είναι διπλανή με τις άλλες δύο. Το τρίτο πλακίδιο μου επιτρέπει στο γύρο μου, αντί να πάρω κάρτα ή να αγοράσω πλακίδιο και να πάρω κάρτες και να παίξω για να πάρω πλακίδιο, δηλαδή να κάνω διπλή ενέργεια. Και η τρίτη μου, η τελευταία μου, συγγνώμη, τέταρτη επιλογή είναι να δώσω μία κάρτα λιγότερη από ό,τι θα χρειαζόταν να δώσω. Αυτό το κόμπο συνδυάζεται, ναι, συνδυάζεται αρτιστικά και με αυτό που είπαμε πριν για τα χρώματα που είναι διπλανά. Εντάξει, ναι. Δηλαδή ένα διάρρη πράσινο εδώ πέρα, αν ήθελα να το βάλω εδώ πέρα και έδινα αυτό εδώ το ταελάκι, το βάζα τζάμπα. Αν το έκανα flip να το χρησιμοποιήσω ουσιαστικά, έτσι. Ναι, ναι, το κάνω flip, ναι, το κάνω flip να το χρησιμοποιήσω. Και είπαμε ότι είναι μπράβο. Και έχουμε μία ενέργεια όταν κερδίζω τα bonus, μπορούμε ό,τι όλα όσα έχουμε χρησιμοποιήσει να τα ξαναγυρίσουμε στην ενέργεια μας θέση. Τώρα στους τέσσερις παίκτες, όπως είναι το σημερινό μας παιχνίδι, παίζουμε μία φορά όλη την τράπουλα. Μόλις η τράπουλα εξαντληθεί, ξαναανακατεύουμε και παίρνουμε νέα κάρτες, βάζουμε μέσα και την κάρτα τέλους του παιχνιδιού. Εντάξει, την οποία τοποθετούμε στη βάση της στίβας. Και το παιχνίδι τελειώνει είτε όταν φτάσουμε στο δεύτερο ανακάτεμα πια και εμφανιστεί η κάρτα τέλους του παιχνιδιού, επί τόπου, με το που ανακαλυφθεί η κάρτα τελειώνει το παιχνίδι επί τόπου, είτε όταν κάποιος παίχτης φτάσει τους 12 πόντους νίκης. Τώρα, δεν είπαμε πόσοι πόντοι νίκης κερδίζονται. Παίρνονται πάρα πολύ απλά, ολοκληρώνοντας γραμμές και στήλες. Κάθε ολοκληρωμένη γραμμή δίνει ένα πόντο, κάθε ολοκληρωμένη στήλη δίνει δύο πόντους. Και αυτοί οι πόντοι διπλασιάζονται, δηλαδή είναι 2 για τη γραμμή και 4 για τη στήλη, αν όλα τετραγωνάκια είναι καλυμμένα με παράθυρα. Δηλαδή αυτή εδώ η σειρά δίνει 2 πόντους. Αυτή εδώ η σειρά δίνει έναν πόντο. Μόλις κάποιος παίχτης φτάσει τους 12 πόντους, το παιχνίδι τελειώνει εκείνη τη στιγμή. Δεν παίζει κανένας άλλος. Όχι, τελειώνει το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή. Ναι. Ή μόλις εμφανιστεί αυτή η κάρτα. Πάλι τελειώνει αυτόματα. Τελειώνει αυτόματα. Στους δύο παίχτες, παραδείγματος χάρη, δεν χρειάζεται να παίξει δεύτερη φορά το deck, μόνο μπαίνει κατευθείαν στον πάτο της στίβας. Αυτό είναι το παιχνίδι, πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε.